Θέλω να έρθω λίγο στην εκπρόσωπο του ΚΚΕ πρώτα, την κυρία Ρέτζου, γιατί είναι η πρώτη εκπρόσωπος του ΚΚΕ που έχουμε απόψε. Δεν είναι πάλι το ποσοστό σας κάτι έτσι συγκινητικό, πρέπει να πω. Με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιέστηκε, ο Βαρουφάκης μπήκε στη Βουλή και ενώ υπάρχει αρκετός κόσμος στην αριστερά, το ΚΚΕ δεν καταφέρνει τελικά να πάρει αυτό που πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να πάρει από μια έτσι μεγάλη πίτα που έχει αριστερά στη χώρα. Θα σας απαντήσω, θα κλείσω με αυτό. Να κάνω 2-3 σχόλια συνολικά καταρχήν για το εκλογικό αποτέλεσμα. Όπως φαινόταν και από τις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές, επιβεβαιώνεται ότι έχουμε μία αλλαγή του συσχετισμού μεταξύ, λέμε εμείς, των αστικών πολιτικών κομμάτων. Με σαφή υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, με την ευγενική χορηγία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εφάρμοσε όλα τα προηγούμενα χρόνια μία σκληρά αντιλαϊκή πολιτική, διεκαίωσε και ξέπλυνε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και έδωσε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία με ομόκινησμο να προβάλλει το αντιλαϊκό της πρόγραμμα και να ζητάει επιτάχυνση όλων των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων, γιατί θυμίζουμε ότι αύριο, το λέγαμε και προεκλογικά, συνεδριάζει το Eurogroup για να συμφωνήσει τις νέες προτεραιότητες και να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες που άφησε σε βάρος του λαού η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι παραμένει, έτσι είναι όπως το λέτε, γιατί μπορεί να αλλάζει ο συσχετισμός μεταξύ των κομμάτων, αλλά παραμένει ο αρνητικός συσχετισμός σε βάρος του λαού, πολύ περισσότερο αν συγκεντρώσουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία πάνω από 70%. Το τρίτο στοιχείο είναι αυτό που φαινόταν και προεκλογικά, το ομολόγησε και ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του, ότι η στόχευσή του, και επειδή μιλάμε για στρατηγική ήττα, ήταν να θέσει τις βάσεις για να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ την ηγεμονία στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, και από ό,τι φαίνεται αυτό το καταφέρνει. Έχουμε δηλαδή με το γνωστό μανδύα της προόδου και της προοδευτικής συμμαχίας, με μια κάλπικη αντιδεξιά ρητορία, να εμφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνεχιστής του Βενιζέλου, του Παπανδρέου κτλ. Σε ό,τι αφορά το δικό μας εκλογικό ποσοστό, να μου επιτρέψετε να πω, από ό,τι φαίνεται, καταρχήν το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει μια σταθερή δύναμη μετά συνίσχυση. Στην Αττική, από ό,τι φαίνεται, να δούμε πώς θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα, κατοχυρώνει την τρίτη δύναμη, αλλά αν το θέλετε, η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα εκφράζει θετικές διεργασίες και έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι πολλαπλάσια η απήχησή της και η δυναμική της, και αυτή θα κατατεθεί στο κίνημα και έχει και στοιχεία ανεξάρτητα αν για ένα τμήμα αυτών που έκαναν σε αυτή τη φάση την επιλογή να ψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν ευκαιριακοί ή συγκυριακοί, δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας. Στοιχείο σύγκρουσης, στοιχείο μη αποδοχής ότι αυτός ο μονόδρομος, αυτή μάλλον η βαρβαρότητα που θέλουν να μας επιβάλλουν είναι μονόδρομο, και αυτό θα έχει μια πολλαπλάσια δυναμική η οποία θα εκφραστεί την επόμενη μέρα στο κίνημα. Μάλιστα. Γιατί εκεί είναι που θα κρυφθούν τα πράγματα. Μια τελεία. Κύριε Σακελάρη. Επιτρέψτε μου μόνο, είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη, δεν θέλω να σας διακόψω, το γεγονός ότι τελικά η Χρυσή Αυγή, από ό,τι φαίνεται, θα μείνει εκτός Βουλής. Καιρός να οδηγηθούν. Αυτό είναι μια μάχη στην οποία πρωταγωνιστήσατε εσείς, και όντως, μάλιστα με την καθοριστική συμβολή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καιρός να οδηγηθούν και στη φυλακή. Βέβαια, μας απασχολεί ότι ενισχύεται η ελληνική λύση και από ό,τι φαίνεται μπαίνει στη Βουλή. Μάλιστα. Γιατί είναι στο πλαίσιο αυτό της αναμόρφωσης του χώρου.